Σαββατοκύριακο ενός δυνατού τεστ γύρω από τον κορονοϊό για την Κύπρο, με τη χώρα να καταγράφει και την Παρασκευή μηδενικά κρούσματα. Στη Μεγαλόνησο έρεται από το Σάββατο ο περιορισμός της προσκόμισης πιστοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου για τους ταξιδιώτες πολίτες χωρών της κατηγορίας Α, μεταξύ των οποίων είναι Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Εστονία, με χαμηλό επιδημιολογικό δείκτη. Για εκείνους στην κατηγορία χωρών Β εξακολουθεί να ισχύει το πιστοποιητικό. Ληφθέν έως και 72 ώρες πριν την άφιξη. Οι δύο λίστες είναι δυναμικές, δηλαδή διαμορφώνονται ανάλογα με τις εξελίξεις. Ενδεικτικά το Ισραήλ, που ήταν να ταξιδέψει και ο πρόεδρος Αναστασιάδης την ερχόμενη εβδομάδα και ανέβαλε λόγω εξάρσεων, βρέθηκε από την Α στη Β κατηγορία. Είναι αυτές οι θυσίες των πολιτών που μας οδήγησαν στη σημερινή πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα και μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού για σταδιακή άρση των περιορισμών. Παρά τα εξαιρετικά επιδημιολογικά αποτελέσματα, η μάχη κατά του κορονοϊού συνεχίζεται. Όπως και η ίδια επιστημονική κοινότητα στην Κύπρο και διεθνώς τονίζει με κάθε ευκαιρία, ένα νέο κύμα έξαρσης του ιού τους προσεχείς μήνες είναι ορατό. Την Κυριακή ανοίγουν επίσης όλα τα οδοφράγματα με εξαίρεση αυτό της Λίδρας για Κύπριους πολίτες και σε πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίοι θα προσκομίζουν και εκείνοι πιστοποιητικό ληφθέν έως και 72 ώρες πριν. Και σε αυτή την περίπτωση θα επανεξεταστεί η υπόθεση, αφού η τουρκοκυπριακή πλευρά επιτρέπει πτήσεις από την Τουρκία, χώρα χαρακτηριζόμενη επιδημιολογικά ως υψηλού κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.